Γεια σας, ονομάζομαι Κατερίνα Μαγκύρογλου και στο πλαίσιο του μαθήματος Λειτουργικά συστήματα του κυρίου Μινάδα Σιγένη έχω καταγράψει το συγκεκριμένο βίντεο με την επίλυση του δεύτερου θέματος των τελικών εξετάσεων θεωρίας Ιουνίου 2018. Το βίντεο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Όπω βλέπουμε στην εκφώνηση, η παρακολούθηση του ελεύθερου χώρου στο δίσκο μπορεί να γίνει με τη χρήση μιας λίστας ελεύθερων μπλοκ ή ενός χάρτη ψηφίων. Οι διευθύνσεις του δίσκου απαιτούν δελτα-bits. Αν ένας δίσκος έχει χωρητικότητα μπλόκ από το οποία E είναι ελεύθερα, καλούμαστε να δώσουμε τη συνθήκη με την οποία η λίστα ελεύθερων μπλοκ χρησιμοποιεί λιγότερο χώρο από το χάρτη ψηφίων. Για τη λίστα ελεύθερων μπλοκ έχουμε πως για κάθε ελεύθερο μπλοκ block απαιτούνται δέλτα bit διεύθυνση. Άρα, ο χώρο είναι ίσω με η επί δέλτα bit. Για το χάρτη ψηφίων, έχουμε πως για κάθε block m απαιτείται ένα bit. Άρα, ο χώρο είναι ίσω m επί 1, άρα m bit. Επομένω, η συνθήκη θα είναι η επί δέλτα μικρότερο του m, καθώς θέλουμε η λίστα των ελεύθερων μπλοκ να χρησιμοποιεί λιγότερο χώρο από το χάρτη ψηφίων. Για ίσον 16 bit, τότε έχουμε E επί 16 μικρότερο του m, ισοδυναμή, η e προς m μικρότερο του 1 προς 16, Ισοδυναμή ή e προς m μικρότερο του 0,06 Ισοδυναμή ή e προς M μικρότερο του 6%. Άρα, το 6% του χώρου του δίσκου πρέπει να είναι ελεύθερο. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του θέματος των τελικών εξετάσεων. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.